Ο 29χρονος Ντίναν Ρουφ που φέρεται να άνοιξε πυρ μέσα σε εκκλησία Αφροαμερικανών στη Νότια Καρολίνα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι, συνελήφθη στο Σέλμπι της Βόρειας Καρολίνας. Ο Ρουφ έχει βαρύ ποινικό μητρό, καθώς εναντίον του έχουν ασκηθεί διώξεις για ναρκωτικές ουσίες και καταπάτηση ιδιωτικής περιουσίας. Ο ύποπτος εισήλθε στην κοινότητα και έγινε αποδεκτός από τους ανθρώπους, καθώς αυτοί πίστευαν ότι ήθελε να μάθει τη Βίβλο. Μετά την ένταξή του στην κοινότητα, για κάποιο χρονικό διάστημα, προφανώς έγινε πολύ επιθετικός και βίαιος, με αποτέλεσμα το θάνατο αυτών των 9 ανθρώπων. Ο πρόεδρος Ομπάμα εξέφρασε την οργή του αλλά και τη θλίψη του για την επίθεση εναντίον της Εκκλησίας των Αφροαμερικανών στη Νότια Καρολίνα. Δεν γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα, αλλά γνωρίζουμε ότι και πάλι αθώοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επειδή κάποιος που ήθελε να κάνει κακό πήρε στα χέρια του ένα όπλο. Συγκλονισμένη η κοινότητα στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας θρηνεί τα θύματα της αιματηρής επίθεσης, αναμένοντας απαντήσεις από τις επίσημες αρχές.